Ναι. Κάτι θα με ρωτήσω. Ήθελα να σε ρωτήσω για την επιτυχία του Euro. Θεωρείς ή θα ήθελες ή σου πέρασε από το μυαλό, την έχεις εισπράξει διαφημιστικά, επαγγελματικά, κάπως, εν πάση περιπτώσει. Έχει γίνει ένα ταμείο. Με την ευρύτερη έννοια του ταμείου, έτσι. Με την ευρύτερη έννοια, ναι. Συναισθηματικά. Καλά, συναισθηματικά. Πραγματικά έχουμε λάβει τόσο μεγάλη αγάπη από τον κόσμο. Πραγματικά είναι συγκινητικό αυτό που βιώσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Και σας το ξαναλέω, κάθε χρόνο είναι ακόμα πιο έντονα τα συναισθήματα. Ναι. Κάποτε μια γιαγιά με σταμάτησε, ήμουν στο πλοίο, πήγαινα στη Τζιά. Με σταμάτησε λοιπόν η γιαγιά και λέει: Αγόρι μου, πρωταθλητή Ευρώπη μας. Με κοίταζε, με αγκάλιαζε τότε, δεν είχαμε. Ναι, και δεν έχει αλλάξει από τότε. Ναι. Ακόμα και το μαλάκι έχει μείνει το ίδιο. Ναι, δεν έχω αλλάξει. Καθόλου. Το μαλάκι, ειδικά σε λευκό σχολείο. Στο Σιταρίδη να τα πείτε αυτά. Ο οποίο το ίδιο με εσά λέει και τσαντίζεται και λέει: Μα τι γίνεται. Πάρτε ένα τηλέφωνο. Θα πείτε, πε τα μεγάλα. Πε τα μεγάλα, θα σα πει. Λοιπόν, και με σταματάει και λέει: Πρωταθλητή Ευρώπη μα, σα αγαπάμε πάρα πολύ. Ένα αυτόγραφο στον εγγονό μου, ήταν και ο εγγονό εκεί. Ναι. Λέω: Γιαγιούλα μου, ό,τι θέλει φυσικά, και μια φωτογραφία για αυτά βγάλαμε. Συνηθισμένο λοιπόν από την αγάπη του κόσμου, ναι, ναι. Πάω κοντά τη, ετοιμάζομαι να υπογράψω, μου λέει: Νίκο μου, θα ήθελα να γράψει για τον Άγγελο. Μόλι με είπε Νίκο, λέω: Όχι, τώρα τι έγινε. Αλλά πήρα στροφέ. Ναι, σε πέρασε για άλλον. Με πέρασε για τον Νίκο το Ζήση, τον μπασκεμπολίστα που είχε πάρει και αυτό με την εθνική μα. Δεν ξέρω, Γιαγιούλα, δεν μοιάζω με τον άνθρωπο φυσικά, αλλά ένας μεταλλητής Ευρώπης. Και υπέγραψα με αγάπη στον Άγγελο Νίκος Ζήσης. Καλά. Τάκη, θα μας μείνει ένα παράπονο πάντως από την βράδια τη σημερινή. Ότι δεν μας έκανες μία μίμηση. Κινητική. Πω, κοίταξε να δεις. Με αδικείτε γιατί έκανα κάποιες μιμήσεις. Δεν ήταν βέβαια, δεν ήταν στο φόρτε μου. Η αλήθεια είναι ότι τους περισσότερους δεν τους πείραζε. Θυμάμαι έναν που πείραξε, τον Σωτήριο τον Κυριάκο. Αγαπημένος κι αυτός, βέβαια. Ναι. Παίξαμε μαζί. Το οποίο έκανα λίγο τη φωνή του που είναι λίγο πιο βραχνή. Μιλάει κάπως έτσι. Και κάποια στιγμή μου λέει: Γεια σου, Τάκα, δεν μας είσαι κι αυτά. Είναι η φωνή του έτσι πολύ. Την έκανα λοιπόν και κάποια στιγμή έρχεται και μου λέει λίγο έτσι μόνος του: Κοίταξε, δεν θέλω να με ξανακάνεις. Δεν στο πέτσι. Ναι, δεν ξέρω τώρα να μου πιένει. Δεν θέλω να με ξανακάνεις κι αυτά. Και κάποια στιγμή του λέω: Εντάξει, okay, δεν πρόκειται να το ξανακάνω ποτέ. Άντε μου λέει και εσύ, λέει, δεν κοιτά τον εαυτό σου, παλιοκάστορα μου λέει. Για τα δόντια προφανώς που πετάγω. Εγώ έπεσα κάτω, γέλαγα. Θα μ' άρεσε και εμένα κάποιο να με κάνει. Ναι. Με είπε κάστορα, το παίρνω πάνω μου, ευχαριστώ Σωτήρη. Σκέψω πόσο καιρό το κράταγε μέσα τον άνθρωπο να σου το πει και του δόθηκε ευκαιρία. Και σου λέει: Μην ξανακάνει εμένα, αλλά κοίτα και στα μάτια. Ναι, και τα παλιοκάστορα κάνει εμένα.